Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Πιστοί στο ραντεβού μας για ακόμα μία Τετάρτη, εδώ, στις 10.30. Μαζί μας η προγενετική ψυχολόγος και διευθύντρια των Κέντρων Κοσμοανέλιξης, κυρία Όλγα Γκουνή. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Να πω ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις κάτω από το πρίσμα της προγενετικής ψυχολογίας και επίσης ότι η Κοσμοανέληξης, που είναι το κέντρο της κυρίας Όλγας Γκουνή, ασχολείται με εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης καθώς και με την έρευνα στις προγενετικές επιστήμες. Κυρία Γκουνή, πείτε μας με τι ακριβώς ασχολείται η προγενετική ψυχολογία. Λοιπόν, η κυρία Βαμβακάρη, η προγενετική ψυχολογία έχει καταρχήν 100 χρόνια μέσα στα οποία έχει αναπτύξει την όποια θεωρία, φιλοσοφία και εργαλεία με τα οποία εργαζόμαστε με τον κόσμο. Προήλθε από την ψυχανάλυση, την κλασική ψυχανάλυση, και οι μαθητές του Φρόιντ αρχικά άρχισαν να μετακινούν τα σύνορα, το περιθώριο, τη χρονική περίοδο που έβαζαν την έναρξη των όσων συνέβησαν που καθόριζαν τη ζωή μας μετά, από την παιδική ηλικία, αρχικά στο τρόπο που γεννιόμαστε, το τραύμα της γένας, μετά η επόμενη στην κυοφορία και μετά η επόμενη στη σύλληψη. Και έτσι σήμερα έχουμε αυτό το σύστημα πλέον ολοκληρωμένο που ασχολείται με γυναίκες και άντρες, οποιασδήποτε ηλικίας, παιδιά, νεαρούς ενήλικες, αλλά και ηλικιωμένους, που παρουσιάζουν μια οποιαδήποτε δυσκολία, είτε ένα θέμα υγείας, για παράδειγμα, είτε ένα πρόβλημα στις σχέσεις τους, είτε μια δυσκολία στην επαγγελματική τους ζωή. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα θέματα που φέρνουν στα γραφεία μας και παρατηρούμε τις αρχές που πότε ήταν που έβαλαν τις βάσεις για να δημιουργηθεί αυτό το οποίο παρατηρούμε σήμερα. Και ταυτόχρονα, καθώς βλέπουμε τι έχει γίνει εκεί, μπορούμε να αντιληφθούμε και την πορεία πώς μπορούμε αυτά τα πράγματα να αλλάξουν, έτσι ώστε στο τώρα ο άνθρωπος με τον οποίο εργαζόμαστε να μπορέσει να είναι πιο υγιής, πιο ειρηνικός και πιο να περνάει καλύτερα, να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό λοιπόν είναι η προγεννητική ψυχολογία, πιο βαθιά από την ψυχανάλυση και έχει μια τεράστια δυναμική. Ποια είναι αυτή? Επειδή ακριβώς πλέον ξέρουμε τι συνδέεται με τι, μπορούμε να δούμε και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι ώστε να απελευθερώσουμε τους ανθρώπους από εκείνα τα στοιχεία που δημιουργούν προβλήματα. Θα θέλετε να μας δώσετε ένα ορισμό για το τι είναι η σχέση? Ναι, οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι μας έλεγαν ότι όταν επισκεφτούμε μία λέξη, μία έννοια, καταλαβαίνουμε πολύ καλά και το περιεχόμενο αυτής της έννοιας. Επομένως, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μία σχέση, είναι καλό να ξέρουμε τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε. Η σχέση λοιπόν είναι οτιδήποτε συνδέει δύο. Από τη στιγμή δηλαδή που εμφανίζονται δύο, είτε είναι δύο σημεία, δύο κύτταρα, δύο άνθρωποι, δύο συστήματα, από τη στιγμή που υπάρχουν δύο, εμφανίζεται και κάτι το οποίο τα συνδέει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν. Είναι ένας δεσμός, θα λέγαμε. Ένας δεσμός ανάμεσα σε δύο. Πάλι θα λέγαμε ο δεσμός ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί, στον σύζυγο και στην σύζυγο, στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Τα δύο βασίλεια μεταξύ τους, το έσω και το έξω. Και είναι μία επαφή. Δηλαδή, τι είναι η επαφή? Είναι το κοινό. Είτε είναι αξία αυτή, είτε όραμα, είτε σχέδιο ζωής. Κάτι το οποίο έχει αυτό το στοιχείο
κοινού ανάμεσα στα δύο για τα οποία αναφερόμαστε, στα mm-hmm. οποία αναφερόμαστε. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές η σχέση. Και ξέρετε, κυρία Βαφακάρ, πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε ότι δεν είμαι σε σχέση, δεν έχω σχέση. Και βέβαια σημαίνει κάτι άλλο για αυτούς, θέλουν να πούνε δεν είμαι σε μια ερωτική σχέση. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει θέση στην οποία να είμαστε μόνοι. Είμαστε μονίμως σε μια σχέση. Mm-hmm. Έστω και αν αυτή είναι η σχέση η δική μας, το μέσα μας, με το έξω μας, τη συμπεριφορά μας, αυτό που νιώθουμε και αυτό που κάνουμε ή λέμε. Mm-hmm. Ακόμα και τότε πάντοτε είμαστε σε σχέση. Ναι. Και πότε εμφανίζεται πρώτη φορά η σχέση? Θα λέγαμε ότι για πρώτη φορά στον άνθρωπο που είμαι εγώ σήμερα εμφανίζεται τη στιγμή που θα γίνει η προσέγγιση των δύο που θα πάρουν μέρος στη δική μου σύλληψη. Δηλαδή, mm-hmm. από τη μία πλευρά το άριο της μητέρας μου και από την άλλη πλευρά το σπερματοζωάριο του πατέρα μου. Αυτά τα δύο, καθώς θα ενωθούν και θα δημιουργήσουν το ζυγωτό, το ζυγωτό είναι η πρώτη μορφή η οποία είμαι εγώ, mm-hmm. γιατί πριν δεν είμαι εγώ, είναι το οάριο της μαμάς, είναι το σπερματοζωάριο του πατέρα, είναι κάτι άλλο από το οποίο βέβαια εγώ έχω, με το οποίο έχω σχέση, mm-hmm. θα έχω σχέση. Αλλά από τη στιγμή που θα εμφανιστεί το ζυγωτό, ένα, ταυτόχρονα εμφανίζεται και το δύο. Ποιο είναι το δύο? Το περιβάλλον μέσα στο οποίο εμφανίζεται το ζυγωτό, που είναι το εσωτερικό περιβάλλον της μητέρας. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει μία αλληλεπίδραση, όπου το μένε ζυγωτό ένα, που θα κρατήσει για πολύ λίγο χρόνο, γιατί θα αλλάξει μορφή και όποια μορφή παίρνει στη συνέχεια, και το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα βρεθεί, θα βρίσκονται σε μία συνεχή επικοινωνία. Mm-hmm. Και αυτή η επικοινωνία καθορίζει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αργότερα θα τα δούμε σαν συμπεριφορές, θα τα δούμε σαν σκέψεις που εκφράζονται, σαν έργα με τα οποία εκφραζόμαστε στην ζωή μας. Mm-hmm. Ναι. Σήμερα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, ότι σήμερα στα ζευγάρια παρατηρούμε μία προβληματική, μία ιδιαίτερη προβληματική στη σχέση του. Πού αυτό μπορεί να οφείλεται, σε ποιες περιπτώσεις και τι κάνουμε γι' αυτό? Είναι κάτι το οποίο, κυρία Βαμακάρη, πραγματικά το παρατηρούμε, μας προβληματίζει και αν δεν φροντίσουμε λιγάκι τα πράγματα, ίσως να βρεθούμε προεκπλήξεων, που για μας ίσως να μην είναι και τόσο έκπληξη. Δυστυχώς, αυτό το οποίο παρατηρούμε σήμερα είναι μία ένταση της βίας. Είτε με τη μορφή της ανταγωνιστικότητας που θα εμφανιστεί και στα ζευγάρια, είτε με τη μορφή της κακοποίησης, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα όπου ο ένας άνθρωπος κακοποιεί τον σύντροφό του, γυναίκα ή άντρα, μπορεί να φτάσει μέχρι και το σημείο της κατάλυσης, κατάργησης της ζωής με φόνους, ναι, 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 που παρουσιάζονται και έχουμε τόσα πράγματα στα μέσα ενημέρωσης. Θα πρέπει να πάμε λιγάκι πίσω, εμείς δηλαδή, θα πάμε λίγο πίσω και θα δούμε τις συνθήκες που ήταν καθοριστικές. Για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολύ βία στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συλλήψεις. Οι συλλήψεις σήμερα δεν γίνονται στην πλειοψηφία τους μέσα σε ένα πλαίσιο αγάπης, στοργής, αναγνώρισης του ενός και του άλλου και του όμορφου που φέρνουν, ούτε εκτίμησης. Η αγάπη έχει αλλάξει πάρα πολύ το περιεχόμενο. Δυστυχώς λέμε τόσο συχνά, αλλά κάτι δεν είναι ακριβώς έτσι. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε IVF, τα ζητήματα της σύλληψης με την βοήθεια της τεχνολογίας. Αυτό έχει διάφορα ζητήματα. Για παράδειγμα, έχουμε μια βίαιη απομάκρυνση των οαρίων ή του σπερματοζωαρίου,
του σπερματοζωαρίου ανάμεσα στα πολλά τα οποία θα δοθούν. Έχουμε μία απομάκρυνσή τους και φύλαξή τους σε χώρους οι οποίοι έχουν άλλες θερμοκρασίες, άλλες συνθήκες, μακριά από τη φύση. Μετά έχουμε ξανά μία χρήση βίας όταν γίνεται η ένωση του σπερματοζωαρίου με το οάριο, που δεν γίνεται έτσι όπως προβλέπει η φύση. Και αυτά είναι τα απλά, γιατί δυστυχώς σήμερα έχουμε και άλλα τα οποία έχουν ακόμα μεγαλύτερη ένταση όσον αφορά αυτό το παρεμβατικό στοιχείο. Επίσης έχουμε τον τρόπο που γεννιόμαστε. Ο τρόπος που γεννιόμαστε, ας μιλήσουμε για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι ότι έχουμε πολύ υψηλούς αριθμούς κεσαρικών. Και η κεσαρική μπορεί να είναι μια πράξη η οποία μπορεί να σώσει τη γυναίκα και το παιδί σε έκτακτες συνθήκες. Και αυτές πραγματικά υπάρχουν και δεν θα καταργήσουμε την δυνατότητα στο να προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα και στη μητέρα να γεννήσει και στο παιδί να γεννηθεί. Αλλά το 65% των κεσαρικών είναι ένας πολύ διαφορετικός αριθμός. Αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα παιδιά μας έρχονται θεωρώντας ότι η βία είναι κάτι φυσικό, είναι κάτι φυσιολογικό, δηλαδή παρατηρείται συνεχώς ή συχνά. Έτσι δεν μπορούν να διακρίνουν εύκολα ανάμεσα σε μία ειρηνική σχέση με το περιβάλλον ή τον άλλον άνθρωπο, αλλά θεωρούν ότι αυτό είναι μέρος της συμπεριφοράς. Δυστυχώς, κύριε Βαμβακάρη, βλέπουμε σήμερα όλο και νεότερους νέους, παιδιά το σχολείο, να μπαίνουν μέσα στα σχολεία τους και να κάνουν ανθρωποκτονίες, να σκοτώνουν τους συμμαθητές τους ή τους δασκάλους τους. Έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Αυτό είναι το πιο έντονο τρόπος. Άρα καθορίζεται πολύ σημαντικά ο τρόπος σύλληψης με τη μετέπειτα συμπεριφορά του ατόμου και σε αλληλεπίδραση με τις σχέσεις του. Ναι. Επίσης, επειδή είπαμε ότι η σχέση είναι ο δεσμός και ο πρώτος δεσμός εμφανίζεται ανάμεσα στην μητέρα και στο παιδί, αν μία μητέρα έχει, αν ένας γονέας έχει μία ένταση κατά την περίοδο της σκιοφορίας, εκείνη τη στιγμή την ένταση αυτή την παίρνει και το παιδί. Και σήμερα δυστυχώς έχουμε πολέμους, έχουμε πολλούς μετανάστες, έχουμε μία άγρια φύση που έχει καταστροφές από πλημμύρες ή από φωτιά ή από σεισμό. Όλα αυτά τα στρες γίνονται αντιληπτά και από το παιδί σαν ένα κακό, σαν ένα κόσμο μη φιλικό. Και τι γίνεται, πώς ορίζει πλέον τον εαυτό του και πώς ορίζει τον εαυτό του σε σχέση με το άλλο προκειμένου να επιβιώσει, γιατί είναι σκοπός του να επιβιώσει. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, τι άνθρωπο προτιμούν να έχουν δίπλα τους, δηλαδή ένας προβληματικός, έστω να μην κρίνω, κάποιος που έχει γεννηθεί με βία που έχει γίνει σύλληψη. Τι άνθρωπο προτιμάει να έχει δίπλα του ή τι άνθρωπο διαλέγεται, αυτό είναι ασυνείδητο. Δυστυχώς, ναι, πάρα πολλά πράγματα μπαίνουν στο ασυνείδητο. Και εκεί, ξέρουμε, το 1% είναι συνειδητό, το 99% είναι ασυνείδητο υλικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δύναμη έχει αυτό το ασυνείδητο. Χωρίς λοιπόν να το αντιλαμβάνετε, ξαναπαίζονται τα ίδια και τα ίδια σενάρια. Δηλαδή, εάν έχω φοβηθεί, θα κάνω σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι θα μου πυροδοτούν αυτό το φόβο. Εάν έχω κρύψει αυτό που είμαι, την ταυτότητά μου, για να μπορέσω να επιβιώσω. Για παράδειγμα, είμαι κορίτσι, αλλά το περιβάλλον μου θέλει ένα αγόρι. Έτσι λοιπόν πρέπει να κρύψω μέρος της ταυτότητάς μου, ας πούμε τη θηλυκότητά μου. Και έτσι τι κάνω, τι θα βρω,
με ποιον θα νιώσω αυτή την οικειότητα, με ανθρώπους που πάλι με κάποιο τρόπο θα επικοινωνούν ότι δεν μπορώ να είμαι ο εαυτός μου για να είμαι στη σχέση. Mm-hmm. Ή το πιο δύσκολο, αυτό της απόρριψης. Αν δηλαδή το περιβάλλον μου έκανε σκέψεις να μην υπήρχα. Ή να υπήρχα με κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Τότε αυτό το οποίο θα με τραβά θα είναι τα περιβάλλοντα εκείνα, σύζυγοι, φίλοι κλπ. Οι οποίοι τι θα κάνουν, με κάποιο τρόπο θα μου επικοινωνούν την απόρριψη. Mm-hmm. Και εγώ θα τρέχω και δεν θα έχω. Και αυτό θα είναι πολύ οδυνηρό. Και στην αρχή θα λυπάμαι, μετά θα θυμώνω. Μετά θα προσπαθώ να αλλάξω και μετά θα απογοητευτώ και μετά πιθανόν να παραιτηθώ. Και αυτό σημαίνει ένα διαζύγιο ή μία απομάκρυνση για να ξεκινήσω πάλι από την αρχή σε μία νέα περιπέτεια μέσα σε εισαγωγικά που ίσως όμως να τη χρησιμοποιήσω αν θέλω, αν συνειδητοποιήσω τι κάνω, για να βγω έξω από αυτό τον κύκλο και να δημιουργήσω κάτι άλλο. Πολύ σπάνιες αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, θέλει πολύ δύναμη για να γίνει και αυτό. Και να το γνωρίζει όμως ότι αυτό είναι που έχει και αυτό που συμβαίνει, για να μπει στη διαδικασία μετά να το αλλάξει, να το αναγνωρίσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί δυστυχώς δεν παίρνουμε την ευθύνη του. Είναι πολύ οδυνηρό υλικό και να πάρουμε την ευθύνη αυτού που είμαστε, αυτού που ζήσαμε, που δεν είναι πάντοτε το καλύτερο, θέλει κότσια. Και μερικοί από εμάς είμαστε τόσο αποσυνδεδεμένοι από την δύναμή μας να ανταποκριθούμε, που αυτά τα κότσια νομίζουμε ότι δεν τα έχουμε. Mm. Έτσι λοιπόν περιμένουμε από τον άλλον κάτι να κάνει, έτσι ώστε να μας βοηθήσει να νιώσουμε καλύτερα, χωρίς να βλέπουμε ότι και εμείς θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε και να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση με έναν τρόπο που θα φέρει περισσότερη αρμονία. Να βάλουμε μια ανατολία σε αυτό και να μας πείτε ποια θα ήταν η υγιή σχέση. Πώς θα δηλαδή θα ορίζαμε μια υγιή σχέση. Γιατί πολύ ωραία. Βάλαμε όλα τα αρνητικά, αλλά να δούμε και την άλλη πλευρά, ναι, τη διαφορετική. Ναι. Μια υγιή σχέση θα λέγαμε ότι είναι αυτή η οποία επιτρέπει και στα δύο μέρη, και στον άντρα και στη γυναίκα, να μπορούν να εκδηλώνουν, να εκφράζουν το δυναμικό τους και να προχωράνε και να εξελίσσονται. Για να προκύψει μια τέτοια υγιής σχέση, είναι καλό να τα έχουμε καλά με εμάς. Δηλαδή, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να πούμε, ναι, είναι ok, είμαι αυτό και παίρνω την ευθύνη μου για αυτό που είμαι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να γνωρίζω την ταυτότητά μου και να την αποδέχομαι. Σημαίνει να παίρνω την ευθύνη να καλύπτω τις ανάγκες μου, γιατί πάντοτε θα έχω ανάγκες. Ένα ανθρωπινό πάντοτε έχει ανάγκες. Δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχουν αυτές οι ανάγκες. Mm-hmm. Αλλά τι κάνουμε όσον αφορά το να ικανοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες. Είτε είναι η ανάγκη για διεύρυνση, είτε είναι η ανάγκη για ασφάλεια, είτε είναι η ανάγκη για εκτίμηση, ενδιαφέρον, αναγνώριση, μία καλή πορεία στην ζωή, την υγεία μας, για παράδειγμα. Όλα αυτά είναι η ευθύνη του να κάνουμε αυτό που μπορούμε κάθε φορά, έτσι ώστε οι ανάγκες μας αυτές να ικανοποιούνται και επομένως να απαλλάσσουμε το περιβάλλον, το σύζυγό μας για παράδειγμα, από το να πρέπει εκείνος να κάνει κάτι για να ικανοποιήσει τις δικές μας ανάγκες. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίζουμε να είμαστε σε περιβάλλοντα τέτοια τα οποία έχουν αυτή την πληροφορία. Γιατί τα συστήματα μέσα στα οποία βρισκόμαστε, κοινωνικά συστήματα, παιδαγωγικά συστήματα, φιλικά, επιστημονικά, δεν έχει σημασία ποιο περιβάλλον θα διαλέξουμε. Να είναι τέτοιο όπου το κύριο θέμα να είναι άνθρωποι υγιείς. Γιατί αυτή η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα σύστημα
και σε έναν εαυτό, πάντοτε θα φροντίζει να ανεβάζει τα καλύτερα κομμάτια μας. Έτσι λοιπόν, σωστά, να πλημμυριζόμαστε, να μας περιβάλλουν άνθρωποι και άλλα ζευγάρια που έχουν πραγματικά καταφέρει να είναι χαρούμενα, να είναι υγιεί, να έχουν μακροχρόνιες σχέσεις, να είναι αυτές οι σχέσεις που αναπτύσσουν και τους δύο και ό,τι δημιουργούν. Σωστά. Άρα τις σχέσεις διαμορφώνουμε ή μας διαμορφώνουν? Και τα δύο. Αρχικά μπορεί να είμαστε εμείς ως διαμορφωτές του τι είμαστε, αλλά ποτέ δεν γίνεται μόνο. Είναι μια συνεχής διάλογος. Έτσι λοιπόν, εγώ διαμορφώνω το περιβάλλον. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω μαζί σας και γίνεται ένας διάλογος, τον οποίο θα φτάσεις και σε κάποιους άλλους θεατές, mm-hmm, και θα είμαστε ένα περιβάλλον για αυτούς τους θεατές και μπορεί να διαμορφώσουμε κάποιες συνειδήσεις αυτών των ανθρώπων, και από την άλλη πλευρά το περιβάλλον διαμορφώνει εμένα. Καθημερινά αλλάζουμε, μετασχηματιζόμαστε. Γι' αυτό είναι καλό να προσέχουμε πού πηγαίνουμε, πού αφιερώνουμε το χρόνο μας, με ποιους συναστρεφόμαστε, με ποια θέματα φροντίζουμε να επενδύουμε το καλύτερο δυναμικό μας. Mm-hmm. Ναι, και διαμορφώνουμε, είμαστε διαμορφωτές και διαμορφωνόμαστε. Και σαν διαμορφωτές είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε είμαστε απλά σύζυγοι, σύντροφοι, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε είμαστε δημοσιογράφοι, είτε είμαστε κυβερνήτες. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο ρόλος με τον οποίο λειτουργούμε σε αυτή τη ζωή. Αυτό το οποίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε, εκφράζουμε και κάνουμε, έχει αντίκτυπο σε όλους τους άλλους. Και χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε αυτό που βγαίνει από μας, που εκπέμπεται από μας, να προσθέτει αξία στη ζωή, να κάνει τους άλλους ανθρώπους πιο όμορφους, πιο καλοσυνάτους, πιο δημιουργικούς. Σωστά, σωστά. Και πώς επέρχεται η φθορά στη σχέση? Ένα γλαστράκι από ένα άνθος, αν δεν το ποτίσεις, καταλαβαίνει κανείς τι θα συμβεί. Θα αρχίσει να χάνει τη δροσιά του, μετά θα μαραζώσει και τέλος θα πεθάνει. Έτσι λοιπόν, η διατήρηση μιας καλής σχέσης είναι καθημερινή φροντίδα. Εάν λοιπόν δεν στρέφω με ενδιαφέρον και με εστίαση προσοχής για να δω τον άλλον κάθε μέρα, όχι μοναχά το πρώτο τρίμηνο της γνωριμίας, που συνήθως εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη επιθυμία να γνωρίσουμε ποιος είναι ο άλλος, αλλά κάθε μέρα να πούμε καλημέρα, έλα να ξανασυστηθούμε, ποιος είσαι σήμερα, γιατί ξέρω χτες ποιος ήσουν, αλλά σήμερα ποιος είσαι, και να αναγνωρίσουμε αυτό το οποίο είναι και να δούμε αυτό το οποίο πραγματικά είναι ο άλλος, όχι αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, διότι πολλές φορές δεν βλέπουμε τον άλλον. Βλέπουμε αυτό που θέλουμε εμείς να δούμε. Με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε προεκπλήσεων, να χάνουμε πληροφορίες. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να είναι καθημερινή φροντίδα, να αναγνωρίζουμε, να εκτιμούμε, να ευγνωμονούμε την παρουσία του άλλου στη ζωή, να το λέμε. Δεν απλά εικάζονται πράγματα ή ο άλλος θα το φανταστεί. Είναι καλό να επικοινωνούμε αυτά τα πράγματα καθημερινά, να το κάνουμε με όλη τη ζεστασιά που μπορούμε να έχουμε σαν άνθρωποι, με όλη την καλοσύνη που φέρνουμε και με εμπιστοσύνη ότι ο άλλος μπορεί να έχει πολύτιμα δώρα και για μας να πάμε παραπέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπατε, δηλαδή και για όλους όσους μας βλέπουν, αυτό να το κάνετε και να το κρατάτε σε μια σχέση, γιατί παραμένει ζωντανή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα. Και όμως δεν είναι δεδομένα. Κάθε μέρα είναι και μια διαφορετική που πρέπει να παλεύουμε για αυτό που έχουμε δίπλα μας. Ναι, πρέπει να την
αρπάζουμε. Πώς το λέει, grab the day, seize the day. Mm-hmm. Αυτή την ευκαιρία που μας προσφέρει η ζωή καθημερινά, mm-hmm. χρειάζεται να την βλέπουμε, να την κρατάμε και να κάνουμε κάτι καλό με αυτήν. Mm-hmm. Θα μας πείτε και τι είναι η πλατωνική σχέση, που αυτό το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά χρειαζόμαστε μία ειδική εξήγηση. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτηση, γιατί μας βοηθάτε τώρα, κύριε Μακάρη. Και είναι και μπερδεμένο και όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με ένα φαντασιακό στοιχείο που μπορεί καμιά φορά να επικοινωνείται μέσα από τον όρο πλατωνική σχέση, δηλαδή δύο άνθρωποι είναι μακριά, δεν έχουν επαφή και αυτό είναι πλατωνική σχέση, αλλά είναι κάτι το οποίο πολύ ωραία φαίνεται μέσα από το συμπόσιο του Πλάτωνα, σε αυτό τον πολύτιμο διάλογο που γίνεται εκείνη την εποχή και όπου η Διοτήμα μιλάει για τον έρωτα και μιλάει για το σαρκικό έρωτα που είναι η έλξη των σωμάτων των δύο ανθρώπων, μιας γυναίκας και ενός άντρα, που γίνεται με στόχο την ευχαρίστηση των σωμάτων και την δημιουργία παιδιών που θα διαιωνίσουν το ανθρώπινο είδος, και αυτός είναι ο σαρκικός έρωτας, αλλά μιλάει και για ένα άλλο είδος, όπου η ψυχή του ενός συναντά την ωραία ψυχή του άλλου. Αυτό που λέει το «Ναμάστε», mm-hmm. Αυτός ο χαιρετισμός που λέει «Ο Θεός μέσα μου, χαιρετά το Θεό μέσα σου». Αυτό λοιπόν το θείο κομμάτι που υπάρχει μέσα σε έναν, να συναντήσει το θείο κομμάτι που υπάρχει στον άλλον και να εμπνεύσει αυτή την ανάταση που μπορεί να στρέφει τον άνθρωπο προς τα ανώτερα, στον mm-hmm. κόσμο των ιδεών του Πλάτωνα, έτσι ώστε να επέλθει μια μεγαλύτερη καλοσύνη, ωραιότητα και δικαιοσύνη, για να μιλήσουμε για τα τρία μεγάλα ιδανικά του Πλάτωνα. Άρα λοιπόν η πλατωνική σχέση είναι αυτή η οποία θα μας επιτρέψει να στραφούμε προς τα ανώτερα ιδανικά και θα μας επιτρέψει να συναντήσουμε το καλύτερο κομμάτι που φέρει ο καθένας μας μέσα μας. Στο σήμερα υπάρχει πλατωνική σχέση, θεωρείτε? Θα μπορούσε να υπάρξει. Θα μπορούσε να υπάρχει και βεβαίως θα υπάρχουν περιβάλλοντα όπου αυτή συναντιέται. Ίσως να μην είναι ο κύριος κανόνας. Δεν είναι ο κύριος κανόνας. Βλέπετε, σήμερα οι αξίες μέσα στον κόσμο είναι πιο υλικές. Είναι η αξία της αποδοτικότητας, η αξία της δύναμης που συνδέεται με την εξουσία ή το χρήμα κλπ. Mm-hmm, mm-hmm. Έχουμε μια άλλη αξία, λίγο, έχουμε μια κρίση αξιών. Όμως υπάρχουν περιβάλλοντα όπου υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι που εμπνέουν μαθητές και οι μαθητές τους μετά μεγαλουργούν με τη σειρά τους. Mm-hmm. Υπάρχουν σύγχρονοι φιλόσοφοι οι οποίοι απλώνουν το λόγο τους είτε μέσα από τα όσα λένε ή μέσα από τα όσα γράφουν και ακουμπάνε και εμπνέουν το καλύτερο κομμάτι των αναγνωστών. Υπάρχουν μικρότερο ίσως το ποσοστό. Άκουγα μία συνέντευξη προημερών και έβαζε ένας πολύ ενδιαφέρον καθηγητής στην αρχιτεκτονική ότι το ποσοστό αυτών των νέων που το έχουν mm-hmm. είναι κάτω τα 5%. Αλλά υπάρχει. Και είναι σταθερό. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, κλείνοντας το απόψινό ιδεόραμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκουνή που ήταν σήμερα κοντά μας και μας μίλησε για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αξίζει πραγματικά να το γνωρίζουμε και να το παρακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να κάνουμε μια όμορφη κουβεντούλα με εσάς και με όλους. Ναι. Σας χαιρετώ, εγώ και η κυρία Γκουνή.
Νομίζω πως για όλους μας αυτή η εκπομπή θα μας κάνει να αναθεωρήσουμε για πολλά από τα πιστεύω που έχουμε για τις σχέσεις. Καλό σας βράδυ.